φτιάξουμε ένα κέικ μεσογειακό με ελαιόλαδο. Ένα κέικ που πραγματικά χρειάζεται μόλις ένα μπολ και ένα σύρμα για να φτιαχτεί. Σε 2 λεπτά το μείγμα θα είναι έτοιμο για να μπει μέσα στο φούρνο. Είναι πεντανόστιμο, είναι θρεπτικότατο και είναι μια συνταγή που είμαι σίγουρος ότι θα κρατήσετε για μια ζωή. Και όποτε θέλετε να φτιάχνετε κέικ γρήγορο, θα φτιάχνετε αυτή τη συνταγή γιατί είναι μοναδική. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το κέικ, με ελαιόλαδο και γιαούρτι θα χρειαστούμε 3 αυγά μεσαία, 150 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 175 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 175 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 230 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και μία πρέζα αλάτι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, μία κουταλιά της σούπας μέλι, 30 γραμμάρια καρύδια, ξύσμα πορτοκάλι και φύλλα μέντας. Φίλε Διονύση, αυτό το πράγμα πρέπει να το δεις, γιατί είναι καταπληκτικό. Δεν προλαβαίνεις να το δεις, γιατί είναι πολύ γρήγορο το όλο πράγμα. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα μπολ και θα ρίξουμε μέσα τα αυγουλάκια μας. 3 αυγά, 50. Αν πάρετε έξτρα large αυγά, πρέπει να μειώσετε. Θέλουμε σύνολο 150 γραμμάρια αυγό. Γιατί έχουμε πολύ λίγα υλικά, οπότε θέλουμε να τα ζυγίσουμε ακριβώς. 3 αυγά μαζί με το γιαούρτι. Τέλεια. Και τη ζάχαρη μας. Και το ελαιόλαδό μας. Όσο καλύτερο ελαιόλαδο βάλετε, τόσο πιο νόστιμο θα βγει το κέικ σας. Θα ρίξω τη βανίλια μου. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Πώς φαίνεται σαν συνταγή ως τώρα? Πανεύκολο. Μίτσο. Πανεύκολο. Και ακόμα δεν σου έχω δείξει πραγματικά το πόσο εύκολη είναι αυτή η συνταγή. Γιατί θα δεις αμέσως. Ανακατεύουμε πολύ καλά όλα μας τα υλικά μαζί με τη ζάχαρη πλην το αλεύρι. Θα ανακατέψουμε στο τέλος και θέλουμε να πάρουμε μια ωραία πάστα. Βλέπετε? Σε αυτό το σημείο, επειδή έτσι πάντα δίνουμε λίγο info για να καταλάβουμε περισσότερο τι κάνουμε σε κάποιες συνταγές, δεν θα βάλουμε σόδα, γιατί φυσιολογικά όταν βάζουμε γιαούρτι μέσα σε ένα κέικ, πάντα βάζω λίγο σόδα γιατί θέλω να βγάλει τη γεύση γιαουρτιού που τυχόν θα έχει το κέικ μας στο τέλος. Εδώ πέρα θέλουμε να έχει γεύση από γιαούρτι, γιατί το γιαούρτι μαζί με το ελαιόλαδο και το πορτοκάλι μας δίνουν κάτι πάρα πολύ μεσογειακό και κάτι πάρα πολύ νόστιμο. Οπότε δεν βάζουμε σόδα. Αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Που το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του τι έχει μέσα? Baking powder. Το baking powder δεν αντιδρά με τον ίδιο τρόπο με το γιαούρτι, οπότε θα αφήσει μια ελαφριά γεύση γιαουρτιού που μας αρέσει πάρα πολύ. Θα ρίξω λίγο αλατάκι. Μετάλλα. Ανακάτεμα. Το φανταστικό δεν είναι σε αυτό το σημείο. Το φανταστικό είναι στο τέλος όταν θα δοκιμάσεις. Γιατί τώρα θα μου λες: OK, εντάξει, δεν έκανες τίποτα, ανακάτεψες 5 υλικά. Ο σκοπός είναι να είναι και νόστιμο αυτό το πράγμα. Μπορείς στο τέλος να μην τρώγεται. Είναι από τα πιο φανταστικά κέικ που έχετε δοκιμάσει. Δηλαδή, πραγματικά είναι μια συνταγή εγγύηση, μια συνταγή άξιο πετρεζίκης. Θα πετύχει σε όλους σας και θα πείτε: Κοίτα τον άτιμο πάλι τι έκανε με ένα μπολ. 5 υλικά. Αυτό το κέικ δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Λοιπόν, έχω μια φόρμα 30, βούτυρο αλευρωμένη. Ρίχνω το μείγμα μέσα. Δεν ανακατεύουμε πολύ ώρα από τη στιγμή που ρίξουμε το αλεύρι, γιατί θα γίνει ψωμί στο τέλος το κέικ μας. Θέλουμε να είναι έτσι πάρα πολύ αφράτο. Και όσο ανακατεύουμε το αλεύρι μέσα σε ένα μείγμα κέικ, τόσο χαλάει η σύσταση και η υφή που έχει το κέικ μας. Και εδώ. Τέλεια. Απλώνουμε λίγο. Και απλώνουμε από τη μέση προς τα έξω. Λιγότερο μείγμα στη μέση, περισσότερο στις άκρες. Γιατί καθώς φουσκώνει το κέικ, έχει την τάση να πηγαίνει προς το κέντρο. Οπότε απλώνουμε λίγο προς τις άκρες για να φουσκώσει ομόμορφη και να βγει το κέικ μας πάρα πολύ ίσιο και ωραίο. Τώρα, ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς, το βλέπετε, και θα ψήσουμε περίπου 50 λεπτάκια. Με το που γίνει το κέικ μας, μπορούμε να το φάμε και ζεστό όπως είναι, αλλά εγώ έχω ετοιμάσει έναν ιδιαίτερο τρόπο για να σερβίρουμε, οπότε θα περιμένουμε να κρυώσει και θα σερβίρουμε. Το γιαούρτι περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος B, ασβέστιο και φόσφορο, που ενισχύουν τους μηχανισμούς φυσικής άμυνας του οργανισμού. Λοιπόν, και το κέικ μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο ιδιαίτερο. Αν και πεντανόστιμο, ολοκληρωμένο από μόνο του και το ένα και το άλλο είναι τέλειο, εμείς θέλουμε να δώσουμε έτσι λίγο παραπάνω έμφαση στην εμφάνιση. Γι' αυτό το λόγο, πρέπει να ξυλοκοπείς. Θα βάλω το κέικ μου πάνω. Ξέρω μπορεί να σας φαίνεται παράξενο και να λέτε αμάρεα και το κέικ με ελαιόλαδο πήγες να το κάνεις κάπως περίεργα.
οχτός λέει του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Οπότε, άμα θες να κάνεις κάτι ωραίο, μπορείς να το κάνεις και να μην σε νοιάζει τι λένε οι υπόλοιποι. Λοιπόν, έχω βάλει γιαούρτι μέσα, οπότε θα πάω σε αυτή τη φιλοσοφία. Δεν θέλω να ρίξω υλικά που ίσως να το κάνουν έτσι πιο unhealthy το γλυκό μας. Γι' αυτό το λόγο, στραγγιστό γιαούρτι. Θα ρίξω από πάνω, εδώ. Κατά αυτόν τον τρόπο, το κάνω έτσι λίγο εμφανίσιμο. Πώς σας φαίνεται? Αντί να βάλω βουτυρό κρέμα και τύρι κρέμα, ρίχνω λίγο γιαουρτάκι στραγγιστό. Άμα δεν έχετε στραγγιστό γιαούρτι, δεν θα κάτσει πάνω, δεν έχει σώμα. Θα προσθέσω λίγο μελάκι. Εννοείται γιαούρτι, μέλι και τα δύο προαιρετικά, αλλά κοιτάξτε εδώ. Εκεί πέρα που είχαμε ένα απλό κέικ, κάνουμε ένα γλυκό υπερπαραγωγή. Εννοείται πως με αυτό το στήσιμο πρέπει να καταναλώσετε κατευθείαν. Πρέπει να φαγωθεί κατευθείαν. Με τον άλλο τρόπο, αν αφήσουμε κανονικά το κέικ, μπορούμε να το τρώμε όποια στιγμή της εβδομάδας θέλουμε. Ξύσμα με πορτοκάλι. Είναι φανταστικό. Πώς μπορείς πραγματικά κάποια γλυκά, κάποια φαγητά, με 2-3 πινελιές στο τέλος, όντως να τα κάνεις τόσο ιδιαίτερα και τόσο ωραία. Τι είναι αυτό? Δυόσμος. Λοιπόν, θυμάρει λέει ο άλλος. Λοιπόν, αυτό φίλε μου είναι μέντα. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Δεν έγινε όνειρο. Δηλαδή, πραγματικά πήρες ένα κέικ από το τίποτα και τελικά έγινε κάτι τόσο μοναδικό. Θα κόψω ένα κομμάτι να σας δείξω πώς είναι και από μέσα. Γιατί είμαστε πολύ ωραίοι τύποι, αυτοί είμαστε. Κοιτάξτε. Κόβεις κομμάτι και ουσιαστικά έχεις και το frosting, το ελληνικό. Κατευθείαν πάνω στο κέικ, δηλαδή έχει το frosting το ελληνικό. Πιο frosting ελληνικό από το γιαούρτι στο τραγιστό δεν υπάρχει. Και από γεύση. Θέλετε να έρθετε να δοκιμάσετε? Έλα. Για το κέικ με ελαιόλαδο και γιαούρτι. Βάζουμε σε ένα μπολ τα αυγά, το γιαούρτι, τη ζάχαρη, το ελαιόλαδο, τη βανίλια, το ξύσμα από το πορτοκάλι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το αλεύρι, το αλάτι και ανακατεύουμε με μία κουτάλα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Ρίχνουμε το μείγμα του κέικ σε μια βουτυρωμένη και αλευρωμένη μακρόστενη φόρμα και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 50 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφήνουμε το κέικ να κρυώσει και το ξεφορμάρουμε. Απλώνουμε από πάνω το γιαούρτι, το μέλι, τα καρύδια και το ξύσμα από το πορτοκάλι. Στολίζουμε με φύλλα μέντας και σερβίρουμε. Έλα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κέικ σαν σύσταση δεν είναι φανταστικό. Παιδιά, λιώνει στο στόμα, δεν υπάρχει. Ωραία. Μόνο ωραίο, ρε φίλε. Πολύ ωραίο. Σκεφτείτε ότι είναι τόσο μοναδικό. Ότι τα μόνα λιπαρά που βάλαμε μέσα είναι το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο, γιατί ψηλώνεται το κέικ μέσα στο φούρνο, δεν πρόλαβε να φτάσει θερμοκρασία που όντως να το κάψει. Γιαουρτάκια, βουλάκια, αλεύρι. Το τέλειο κέικ, ελπίζω πραγματικά να το φτιάξετε.